Γεια σας παιδιά, Game Grespi εδώ, καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο και καταρχάς να πω καλό χειμώνα, καλό μήνα, εύχομαι να έχετε όλοι σας πάρα πολύ καλές και όμορφες γιορτές με τις οικογένειές σας φέτος τα Χριστούγεννα. Λοιπόν, σήμερα καλώς ήρθατε σε ένα ενημερωτικό βίντεο, πάμε να δούμε κάποιες αλλαγές στο Warzone με το νέο πανέμορφο χάρτη, με το όνομα Caldera. Έρχεται λοιπόν σε μερικές μέρες για όλους τους παίκτες του Warzone μαζί με τις μεγαλύτερες αλλαγές του παιχνιδιού στην ιστορία του Warzone. Ο νέος χάρτης είναι διαθέσιμος σε Early Access από τις 8 του μηνός για αυτούς που έχουν στη διάθεσή τους το Call of Duty Vanguard και την επόμενη μέρα 9 του μηνός θα είναι διαθέσιμος για όλους μαζί με τα νέα updates, νέα σεζόν, νέα οχήματα και φυσικά όπλα. Ο χάρτης Rebirth πρέπει να πω ότι δεν θα είναι διαθέσιμος πια στο παιχνίδι για λίγο καιρό και θα επιστρέψει λίγο αργότερα. Συγκεκριμένα θα υπάρξει event στο Rebirth στις 8 του μηνός με Resurgence και Mini Royale και την επόμενη μέρα όλοι θα μεταφερθούν στον νέο χάρτη. Όπως βλέπετε λοιπόν στη φωτογραφία, ο χάρτης θα είναι το ίδιο σε μέγεθος με το παλιό καλό Verdansk και χωρίζεται σε 15 τμήματα με την περιοχή Capital, ίσως να είναι το νέο hot drop του νέου χάρτη, μιας και έχει πολλά κτίρια μαζεμένα το ένα κοντά στο άλλο. Αν κοιτάξουμε πιο κοντά θα δούμε πως θα υπάρχουν και περιοχές με διάφορα μέρη να μας θυμίζουν παλιούς χάρτες από το Call of Duty franchise, όπως για παράδειγμα Shipment. Αρκετή κάλυψη λοιπόν στα χωριά και τις πόλεις, ερείπια, ανοιχτές παιδιάδες, φύση, ερημιές, λόφους και βουνά, ζούγκλες και παραλίες θα έχουμε να εξερευνήσουμε στο νέο χάρτη και πιστεύω θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να μάθουμε όλα αυτά τα καινούργια μυστικά που μπορεί να κρύβει ο Caldera. Όλοι οι operators και όλα τα όπλα του Call of Duty Vanguard θα είναι διαθέσιμα στο νέο χάρτη από τις 8 Δεκεμβρίου. Μιλάμε για 40 όπλα και πάνω από 10 νέους operators να παίρνουν θέση στο Warzone, καθώς και νέα cards και emblems φυσικά. Νέο Battle Royale Mode έρχεται στο χάρτη Caldera με το όνομα Vanguard Royale, το οποίο έχει μια τεράστια διαφορά από το κανονικό Battle Royale, τα οχήματα. Στο Vanguard Royale λοιπόν θα μπορείς να κάνεις dogfights με μαχητικά αεροπλάνα και να καταστρέφεις τους αντιπάλους σου από ψηλά ή αν είσαι στο έδαφος θα μπορείς να χρησιμοποιείς νέα οχήματα για να πας από το σημείο Α στο σημείο Β του νησιού ή ακόμα και να ρίξεις τα μαχητικά αεροπλάνα με τα αντιαεροπορικά συστήματα. Σας θυμίζει κάτι? Επίσης, στο Vanguard Royale τα όπλα που θα βρεις κάτω και τα όπλα στα loadouts θα είναι μόνο του Call of Duty Vanguard. Εκτός από αυτό θα υπάρχουν και αλλαγές στους κύκλους και διάφορα νέα events να συμβαίνουν σε κάθε κύκλο, όπως για παράδειγμα να πέφτουν βόμβες, ίσως για να αγχώσουν τους παίκτες περισσότερο όπως γινόταν στο PUBG με τις κόκκινες περιοχές. Μεγάλη αλλαγή και στο Gulag θα έχουμε όταν κυκλοφορήσει ο νέος χάρτης. Συγκεκριμένα κάτι που είχαν τεστάρει στα Iron Trials, δηλαδή αν βγεις νικητής στο Gulag θα μπορείς να κρατήσεις τα όπλα, σφαίρες, χειρομοπίδες κτλ. Και να κάνεις redeploy στο νέο χάρτη. Άρα μπορείς να το παίξεις και λίγο στρατηγικά, μπορείς δηλαδή είτε να χρησιμοποιείς ό,τι έχεις στη διάθεσή σου για να φας αυτόν τον έναν αντίπαλο στο Gulag ή να το σκοτώσεις με πιστολάκι και να κρατήσεις τα υπόλοιπα για να είσαι πιο ασφαλής στο επόμενο drop στο μεγάλο χάρτη. Η επιλογή λοιπόν είναι καθαρά δική σας. Το Dead Silence επιτέλους τρώει nerf και φυσικά εξαφανίζονται εντελώς οι σφαίρες stopping power. Πολύ καλή κίνηση αυτή γιατί δεν γίνεται σε ένα Battle Royale παιχνίδι ένας παίκτης να αποκτά ξαφνικά ένα πλεονέκτημα μόνο και μόνο επειδή βρήκε κάτω σφαίρες που κάνουν μεγαλύτερη ζημιά. Όσο για το Dead Silence, νομίζω δεν θα έπρεπε να υπάρχει καν και όχι μόνο να φάει nerf από τη στιγμή που δεν ακούς πολλές φορές τα βήματα των αντιπάλων και χωρίς αυτό. Κατά τη γνώμη μου, με το συγκεκριμένο nerf, τα βήματα των αντιπάλων θα ακούγονται ελάχιστα όταν αυτοί έχουν dead silence, αλλά αν σκεφτείς ότι υπάρχει πολύ ambient ήχος στο παιχνίδι, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να βοηθήσει το συγκεκριμένο νερφάρισμα. Οι stun grenades και τα heartbeat sensors θα φάνε επίσης nerf, ίσως μειώσουν την απόσταση που μπορεί να ανιχνεύει αντιπάλου στο heartbeat ή κάτι τέτοιο και φυσικά τα dual wielded melee weapons, Kali Stick και Sai θα φάνε nerf και αυτά. Συμφωνώ απόλυτα εδώ πέρα γιατί δεν γίνεται ξυλάκια, σπαθιά και μπουνιές να κάνουν περισσότερη ζημιά από τις σφαίρες, έτσι. Και ερχόμαστε στην μεγαλύτερη αλλαγή του νέου Pacific Map, τα loadouts και συγκεκριμένα η αλλαγή στο τρόπο που θα λειτουργούν. Με απλά λόγια, δεν θα μπορείς να φέρεις loadout παρά μόνο αφού πέσει πρώτα το δωρεάν loadout. Πολύ καλή και ενδιαφέρον συγχρόνως στρατηγική σκέψη, γιατί πιστεύω θα κάνει το παιχνίδι πιο ενδιαφέρον με περισσότερες εντάσεις στην αρχή και μέση ενός αγώνα, δίνοντας έτσι περισσότερες ελπίδες σε όλους τους παίκτες να πολεμήσουν δίκαια, αλλά και να
σκεφτούν στρατηγικά όσο αφορά το Ghost Perk κτλ. Ανυπομονώ να δω αυτή την αλλαγή, γιατί σίγουρα θα μας φανεί κάπως ασυνήθιστο στην αρχή με τον Battle Royale Mode να γίνεται κάπως πιο σοβαρό. Άλλες μικρές αλλαγές και ίσως όχι τόσο σημαντικές είναι τα buffs που θα πάρουν μερικά από τα Lethal και Tactical Equipment. Συγκεκριμένα η Snapshot Grenade θα ανοιχνεύει αντιπάλους σε μεγαλύτερη απόσταση, καλό αυτό γιατί μέχρι στιγμής ήταν σχεδόν άχρηστες. Τα Steams, εκτός από το να σε γιατρεύουν, θα σου δίνουν και ένα boost για να τρέξεις πιο γρήγορα, ώστε να ξεφύγεις πιο γρήγορα από τον αντίπαλο. Και η Decoy Grenade θα είναι εξοπλισμένη με λαστιχένιες σφαίρες, ώστε να τρομάξουν λίγο τους αντιπάλους, χωρίς βέβαια να τους κάνουν τρελή ζημιά. Με λίγα λόγια, όλα αυτά γίνονται για να κάνουν τον Battle Royale κάπως πιο σοβαρό και στρατηγικό και οι παίκτες να αρχίσουν να χρησιμοποιούν όλο τον εξοπλισμό επιτέλους που έχει να προσφέρει το Warzone. Οι μάσκες καπνού δεν θα μας εμποδίζουν ή καθυστερούν πια να πυροβολήσουμε τον αντίπαλο ανά πάση στιγμή. Καλό αυτό, γιατί πιστεύω όλοι μας την έχουμε πατήσει μερικές φορές και ο τρόπος που θα το φτιάξουν ίσως είναι να μειώσουν το animation, να το κάνουν πιο σύντομο δηλαδή, ή απλά την ώρα που γίνεται το animation να μπορείς να το διακόψεις πολύ γρήγορα, απλά στοχεύοντας με το όπλο σου. Συγχρόνως όμως θα χρειαστούμε αυτές τις gas masks περισσότερο στο νέο χάρτη, αφού οι developers προσθέτουν δοχεία ή αλλιώς κάνιστρα γεμάτα με θανατηφόρο αέριο, τα οποία θα μπορείς είτε να πετάξεις και να πυροβολήσεις για να διώξει για παράδειγμα μια squad που έχει καμπερωθεί σε ένα δωμάτιο, ή θα μπορείς να πυροβολήσεις το κάνιστρο την ώρα που θα το κουβαλάει ένας αντίπαλος για να τους κάνει ζημιά, μιας και ο παίκτης θα πρέπει να κουβαλάει το κάνιστρο και με τα δύο χέρια. Επίσης, χωρίς να είμαι σίγουρος για το πώς θα λειτουργεί αυτό, νομίζω πως θα μπορείς να ανάψεις το φυτίλι πάνω στο κάνιστρο, να κουμπώσεις το κάνιστρο στα σκοινιά για να ανέβει μόνο του πάνω στη ταράτσα ενός κτηρίου. Αν ισχύει αυτό, θα είναι μια πολύ έξυπνη λύση για να αντιμετωπίσεις μια squad που κάθεται επί ώρα σε μια ταράτσα. Επίσης, επιτέλους θα μπορούμε να μπούμε μέσα στο νερό και δεν θα το φοβόμαστε πια, λες και είναι λάβα ή κάτι τέτοιο. Δεν μπορούμε φυσικά να κολυμπήσουμε, αλλά θα μπορούμε να περπατήσουμε σε ρηχά νερά, κάνοντας έτσι δύσκολο στον αντίπαλο να δει τις πατημασιές μας ακόμα και με το perk tracker. Εάν σκύψουμε σε ρηχά νερά, θα είναι λες και έχουμε το perk cold blooded και φυσικά δεν μπορείς να ξαπλώσεις μέσα στο νερό. Επίσης, αν ρίξεις οτιδήποτε προκαλεί φωτιά μέσα στο νερό, θα δημιουργηθεί ένα σύννεφο καπνού για να μπορείς να ξεφύγεις σε περίπτωση που βρίσκεσαι μέσα σε μία από αυτές τις ρηχές λιμνούλες που υπάρχουν στο χάρτη. Νέα contracts έρχονται στο χάρτη, όπως το supply drop contract που πετάει ένα drop κάπου στο χάρτη διαθέσιμο για όλους τους παίκτες, αλλά μόνο η squad που έχει αναλάβει το contract θα μπορεί να δει την ακριβή τοποθεσία του drop στο χάρτη. Άλλο ένα είναι το Big Game Bounty, το οποίο θα δείχνει σε όλους τους παίκτες τον ένα παίκτη με τα περισσότερα kills στο match, και φυσικά αυτό θα γίνεται μόνο μία φορά σε κάθε match. Το Resurgence event θα μετακομίσει από το Rebirth στον Caldera, καθώς και τυχαία weapon crates που θα περιέχουν διάφορα blueprints για όπλα θα εμφανίζονται στον χάρτη. Και τέλος, ίσως το πιο σημαντικό για όλους τους παίκτες του Call of Duty Warzone, είναι το νέο Anti-Cheat Ricochet σύστημα που υπόσχεται μια γερή προστασία ενάντια στους cheaters στο παιχνίδι, για να απολαύσουν επιτέλους όλοι δίκαια το κάθε match. Ελπίζω να λειτουργεί προσωπικά και ανυπομονώ να το δω σε λειτουργία. Αυτές λοιπόν μέχρι στιγμής είναι οι μεγάλες αλλαγές στο Warzone με την κυκλοφορία του νέου Pacific Hearty Caldera. Ετοιμαστείτε για γερές μάχες, γιατί σίγουρα είναι το μεγαλύτερο update στην ιστορία του Warzone. Μην ξεχάσετε λοιπόν να κάνετε ένα like αν σας άρεσε αυτό το ενημερωτικό βίντεο, θα το εκτιμούσα πάρα μα πάρα πολύ, και φυσικά μια εγγραφή στο κανάλι για περισσότερα τέτοια βιντεάκια. Επίσης, οπωσδήποτε ακολουθήστε με στα social media αλλά και εδώ πέρα στο κανάλι, γιατί θα αρχίσουμε σιγά σιγά διάφορα giveaways έτσι για τις γιορτές, ok? Πείτε μου στα σχόλια επίσης πώς σας φαίνονται αυτές οι αλλαγές, πώς σας φαίνεται ο νέος χάρτης στο Warzone και φυσικά τι ανυπομονείτε να δείτε περισσότερο. Να είστε καλά λοιπόν και θα τα πούμε στο επόμενο.